Πάρα πολύ ωραίο. Α, δες τι ωραίο. Ζωή σε εσάς, ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, η χαρά μας είναι... Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί κοντά μου σήμερα έχω αυτό το αστέρι. Είναι αστέρι. Όχι, είναι πολύ αστέρι. Είναι πολύ μοναδικός σε αυτό που κάνει. Είναι εξαιρετικός. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Λιανός. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go. Υπάρχει μία. Καλώς, μπράβο το παιδί που ήρθε. Τι κάνετε, καλά είστε. Να σου πω. Πώς είστε. Να σου πω, είδες αυτό, σε τρελαίνει. Έχεις μάθει και από το Voice με όλα αυτά τα λέτε. Αλλά θες να κάνεις μόνο περπατήματα. Μόνο περπατήματα, μου θύμισε αυτά που έκανε παλιά ο Νίνο. Θυμάσαι στο. Πού? Σε ένα μαγαζί. Καθόταν. Άνοιγε αυτό, δεν έβγαινε. Ενώ ήταν έτσι. Και μετά. Τον κατάλαβε. Τον κατάλαβε. Φόρα και μαύρα και μετά έκανε ένα έτσι. Νίνο! Τα φιλιά μας και στον Νίνο. Στον Νίνο, την αγάπη μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες αρχικά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ μετά από πάρα την ξενιτιά. Ωραία είστε εδώ, έχει άπλα. Δεν το είχα δει. Είμαστε απλωτοί πολύ, απλωθήκαμε. Ωραίο δεν είναι. Και πασούλες μπορείτε να κάνετε. Πασούλες. Πασούλες, ναι. Να παίζουμε. Να ανοιχτείτε εδώ, μωρέ, πώς κάνω στην Πάτρα, κάτω σαλάνες. Ναι. Δεν έχεις παρακολουθήσει εκπομπή, γιατί είναι μόνο πασούλες εκπομπή. Μόνο δεν πασούλες. Είναι κανονικά, δεν γίνεται κάτι. Έχεις μάθει εσύ που τα πράγματα πηγαίνουν με ρολόι, εδώ πέρα κανένα ρολόι, κανένα όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει, το ξέρω, το κατάλαβα στο make-up μου, είπαν θα περιμένετε άλλα 45 λεπτά. Τι ώρα τον φέρατε, Μορτολιανό? 2:15. 2:15. Θα έβγαινες μαλέσκολα, τελικά σε κλέψαμε. Και κάνουμε ανω κάτω το κανάλι, τι ωραία. Έχεις πρεμιέρα αύριο. Πρεμιέρα αύριο, τι ωραία. Έχεις πρεμιέρα δύο φορές το χρόνο εσύ, Τα τελευταία χρόνια κάπως έτσι με πάει. Πώς, σ' αρέσει όμως. Ωραία είναι, ωραία είναι. Απλά είναι λίγο απροειδοποιητά τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να σου πει τελικά δεν έχεις πρεμιέρα. Όχι, θα γίνει. Ξεκινάμε κάτι καινούριο τώρα και. Εσύ τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ας πούμε, με τον Ατζούν είστε συγγενείς. Όχι, από είστε ψάξι, κοντά, το ψάξα γιατί με διέφερε για κληρονομικούς λόγους, αλλά δεν είμαστε συγγενείς. Γι' αυτό το ωραίο σπίτι το εξοχικό που έχει καλέσει τον Μπόγδανο, δεν πήγαμε, πήγες εσύ. Δεν πήγαμε, όχι, δεν πήγαμε, είχαμε υποχρεώσεις άλλες να πούμε και κρίμα. Κρίμα πατέρα, που πατέρας για 25η φορά, 28η, 30η, δεν ξέρω πώς, 7η, 7 παιδιά. Στα χαρτιά 4. Στα χαρτιά 4. 5 όμως δεν είναι όλα πια, 5 δεν ήταν. Όχι, αυτό είναι 4 παιδιά, 4 παιδιά. Πώς τα προλαβαίνεις? Να κοίταξε, τα κάνεις τα παιδιά. Έχω χρόνο, εγώ ξυπνάω. Ξυπνάω no. Γύρω στις 3-3.30. Λάθος ώρα. Και λες αντί να πάω να φάω στο ψυγείο, θα κάνω ένα παιδί. Ακριβώς. Τι ωραίο, να το πρόγραμμα, Στέλιο. Jump round, jump up, jump up and get down. Πώς είναι λοιπόν τώρα αυτό το κομμάτι? Θυμάμαι τώρα που είχαμε μιλήσει με Skype, νομίζω τότε. Είχαμε γιατί έλειπες. Με Skype, ναι, με Skype από το Skype. Μια χαρά είναι αυτό το κομμάτι. Η μικρούλα κοντεύει τώρα τους 7 μήνες. Μας έχει πάρει τα μυαλά, γελάει συνέχεια, συνέχεια με ένα χαμόγελο έτσι, τον Τζόκερ. Εγώ νομίζω ότι είναι μεταμψύχος της Ρένας Βλαχοπούλου. Εγώ το θα το δούμε. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθήσουμε. Θα κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Θα το βάλω στόχο. Τώρα εσύ θα είσαι εδώ πέρα μέχρι πότε? Θα είμαι μέχρι το τέλος του Voice. Κοίταξε, σενάριο για Survivor δεν το ξέρω και θα το μάθω λογικά 3 ώρες πριν πετάξουμε, αν συμμετέχω. Κάπως έτσι έγινε και πέρσι. Congratulations, πολύ δυνατό και αυτό, μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει, ναι, μια πιθανότητα, αλλά. Σου αρέσει πιο πολύ το Voice ή το Survivor? Κοίταξε, το καθένα έχει τη γοητεία του. Αυτή η φάση με το Voice. Τη συζητάμε κάθε χρόνο. Λέμε πόσες φωνές θα έρθουν, τι θα γίνει, θα έρθουν και άλλοι. Το καλό με τη μουσική είναι που φέτος το κατάλαβα. Δηλαδή, κάτι ανέβηκε το IQ μου και κατάλαβα ότι έρχεται και μια καινούργια γενιά από πίσω. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Καλά, εντάξει, και κάποιες πολύ ωραίες φωνές δεν τις έχετε. Δεν τις έχετε φερθεί καλά κάποιες ωραίες φωνές. Έχουν έρθει ταλέντα τα οποία φύγανε πριν καν περάσουν. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Όχι, γίνεται. Θα πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Εγώ το λέω στο family room, δεν ξέρω αν παίζει λόγω μοντάζ. Τους κατακρίνουν πολλές φορές τους coaches. Και τι να λέω, δεν είναι δυνατόν να ήρθε και αυτό το παιδί να τραγούδισε έτσι. Ναι. Δηλαδή, εκτός αν δεν ακούω καλά. Όχι, κάτι έχω πάθει. Όχι, εγώ περίμενα ότι και με τον Αργυρό που ήρθε θα ερχόταν ακόμα ένα ζευγάρι αυτιά το οποίο θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο, να βοηθήσει και τους άλλους που έχουν παλιώσει πια, έχουν ακούσει πολλές φορές. Ίσως το βλέπουν για ανταγωνιστικά. Δεν και ξέρω. Μιλάω για όλους αυτή τη στιγμή, έτσι δεν θέλω πιστεύω να το πιστεύω ότι. Δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου αρχικά. Εν πάση περιπτώσει, ναι, όχι, είναι, ας μιλήσουμε και ειλικρινά. Ας είμαστε στο ίδιο κανάλι, Στέλιο. Αυτή η εκπομπή για μένα τελείωσε. Μόνο ένα, πάτια, βάζαμε πολλά. Θα ήθελα να πασάρω ένα βίντεο το οποίο θα παίξει αύριο στην πρεμιέρα σας. Αν δεν πάρουν τηλέφωνο οι δικηγόροι μου. Οπότε σε περίπτωση που πάρουν οι δικηγόροι, ας δούμε λίγο αυτό το βίντεο και παρακαλώ. Θέλουμε να το σχολιάσουμε. Mm-hmm. Σοβαρή εκπομπή. Η
Είναι ντροπή σας. Ντροπή. Είναι ντροπή. Ακούγεσαι. Είναι ντροπή. Ό,τι πεις, ναι, θα είναι εναντίον σου. Χάσανε ήδη. Όχι, ονομάζομαι Νίκος Μουτσινάς, είμαι 22 χρονών και μένω στην Αθήνα. Ακυρώνω πρεμιέρα σας. Η αγάπη μου για τη μουσική ξεκίνησε όταν ήμουν πολύ μικρός. Έχει και ιστορία. Πήγαινα με τους δικούς μου το καλοκαίρι στο εξοχικό μας, στην Χαλκιδική. Κούκλος! Και τραγουδούσα σε όλα τα πανηγύρια. Ποτσάκι διπλά. Έκανα δεύτερες φωνές και σιγά σιγά κατάλαβα ότι μπορώ να είμαι η πρώτη. Άσχημο. Και είχα συνεργαστεί και με το Σάκη, δεν το χρησιμοποίησα. Το όνειρο, το μεγάλο μου όνειρο είναι να καταφέρω κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε ένα μεγάλο παραλιακό μαγαζί. Ένα όνειρο. Ένα. Πιστεύω θα το καταφέρω. Δεν το κατάφερα. Και από εκεί και πέρα εσύ θεωρώ ότι με τον κύριο Αργυρό. Είμαστε πολύ κοντά στο φωνητικό κομμάτι. Με τον Κωνσταντίνο, γι' αυτό δεν πέρασε. Στη ζωή μας και είναι κρίμα. Δεν γίνεται να μην περάσατε, Γιώργο. Είναι λίγο αστείο. Ένιωσα εγώ άσχημα. Δηλαδή... Εγώ ήθελα πάρα πολλά χρόνια να έρθω στο The Voice. Αλλά πάντα κάτι μέσα μου έλεγε, περίμενε. Και είμαι και μικρός. Οπότε μου λέει, περίμενε. Περίμενε αυτή η κατάλληλη στιγμή. Και όταν έμαθα ότι θα είναι ο κύριος Αργυρός. Πολύ δυνατός, αθλητικός. Είπα ότι θα πάω μόνο για να μπορέσω να δω τα μάτια του, γιατί πιστεύω θα γυρίσει όταν θα ακούσει κάποιον να τραγουδάει σαν αυτόν. Άκου! Yeah. Μοντάζ δεν γύρισε. Αλλά... Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου, πιστεύω πάρα πολύ στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εγώ δεν θα πάω με τον Αργυρό, με τον Μουζουράκη θα πάω να γυρίσουμε καρέκλες. Φυσικά με τον Μουζουράκη θα πάω. Πιστεύω ότι θα γυρίσουν και οι 4 καρέκλες, αλλιώς είμαι έτοιμος να γυρίσω όλα τα τραπέζια. Δεν γίνεται. Κρίμα. Και έχεις και άγχος. Έχω πολύ άγχος αυτό εγώ. Τέλειος. Δεν είμαι περισσότερο στη ζωή. Σε λίγα δευτερόλεπτα ανεβαίνω στη σκηνή του Voice. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ζωής μου. Όλα τα μάτια στραμμένα πάνω σε μένα. Και εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Πολύ ωραίο πριφάμιλε. Μπορείς. Και αν δεν περάσει εδώ, τον πάτσω ψυχιατρίο. Γέλαγα, δεν ήξερα. Πω. Δες, ρε. Έλα, εντάξει. Δεν θέλω να τους βλέπω. Κούκλος, πώς μου πάει το V πίσω. Ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια για το κανάλι. Για τον Αργυρό κάνατε έτσι, λυσάρες. Μπράβο, Στέλιο. Ωραίο. Μπράβο. Κοίτα, τηλεοπτικά ήταν πολύ άρτιο. Έδειξες πάθος, επιμονή. Όλα τα έδειξες. Για το στόχο. Χαλάρωση, στρέτσι. Πάρα πολύ η μάσκα μου ήταν πολύ πιεσμένη. Και μετά έχει ιδρώσει κιόλας. Δηλαδή ήταν. Εγώ πέρασα όντως άσχημα. Κάτι σε χτύπησε. Ναι. Άκου λίγο τώρα, εσύ γελάς. Όχι. Εγώ ένιωσα άσχημα. Όταν σε είδα, λέω πρέπει να γυρίσει κάποιος. Δεν γίνεται. Δηλαδή εδώ την έχουν φάει με άλλες και άλλες φωνές. Μα ναι, αυτός μας πηγαίναμε μέχρι. Α μην έπαιρνα το έπαθλο. Και ο Αργυρός έκανε 3 φορές ματάκια. Γιατί ο Αργυρός. Πριν στρίψει την καρέκλα, σου πω τώρα ένα backstage δυνατό. Το tip. Κάνει ένα που συνήθως το έχουν σε κοντινό. Δηλαδή, κάνουμε ένα όσο πιο κοντά πάει. Όσο πιο κοντά πάει, πάρα πολύ πάει. Για κάνε κάνει ένα. Είναι η σκέψη του που έρχεται. Ναι, είναι σαν κάτι. Σαν να δίνει εντολή στην κίνηση. Μπράβο. Σαν να θέλει και να πατήσει και μετά πατάει. Λίγο δυσχύλιο, μπράβο. Άρα το έκανε αυτό, γίνανε τα ματάκια. Το έκανε 2 φορές και λέω θα πατήσει. Είχε βάλει και το χέρι στο. Έκανε κάτι τέτοια. Α, ήθελε να χαϊδέψει απλά τον μπάζερ. Μα είναι ωραίο αυτό. Ναι. Κάπως περνάνε και αυτοί μόνοι τους ώρα. Έχουν έρθει σε μία επαφή. Κοίταξε να δεις πάντως. Εγώ θέλω να σου πω ότι ειλικρινά έχω μιλήσει με δικηγόρους. Δεν κοροϊδεύω. Νομίζω ότι κάνω πλάκα συνέχεια. Και καλά κάνεις. Γιατί... Όχι, ευχαριστώ. Απλά θα σε χρειαστώ σαν μάρτυρα υποστήριξής μου. Εγώ έχω πει πολλά πράγματα και η Βάνια ξέρει. Και η Βάνια ξέρει ήδη και αυτό είναι αστείο. Η Βάνια ξέρει. Εκεί τελειώνει και η ιστορία του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, αύριο στην πρεμιέρα σας. Στην πρεμιέρα, μεγάλη πρεμιέρα και πολλές. Ωραίες φωνές που εγώ πραγματικά κρατούσα μικρό καλάθι. Ήρθαν κάτι πιτσιρικάκια. Είναι πολλά τα χρόνια. Έρχονται κάτι πιτσιρικάκια τα οποία τραγουδάνε, θα στο επιβεβαιώσει και ο Πέτρος που τα παρακολουθεί. Πες ναι, βρε. Ναι. Ναι, να είπε και ο Πέτρος. Έτσι, ναι. Τραγουδάνε μην έχοντας γνώση το τι κάνουν με τη φωνή τους. Και, πολλοί, ωραίο αυτό. Και πολλοί coaches τους έχουν επιλέξει και είναι στη φάση ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σε βοηθήσω να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που κάνεις, αλλά θα προσπαθήσω. Δηλαδή και να σε βοηθήσω στο ρεπερτόριο. Αυτή η περίπτωση. Ίσως, ναι. Μήπως ήμουν η περίπτωση που δεν ξέρουν που να μου κάνουν άλλο. Που δεν ξέρουν που να τον πάνε, ναι. Έπαιρνα κλείσει το voice που μετά να σε βάνω.
Πού ναι. να με βάλουν. Αχ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν, εγώ θέλω να πω πάντως για την εμπειρία μου ότι καταλαβαίνω, βλέπω πολύ διαφορετικά τα παιδιά όλα που έχουν πάει. Είναι πολύ στρες. Είναι στρες, ναι. Και ο προηγούμενος από μένα που πέρασε, να είναι καλά το παιδί, που δεν θυμάμαι ποιος είναι, ούτε στο μοντάζ δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά μπράβο το παιδί, βγήκε και τα λοιπά και μου είπε καλή επιτυχία. Δεν του έκανε εντύπωση τίποτα. Μπράβο. Σημασία. Ήταν πολύ ωραίο. Μπορεί και αυτό να μην με ευνόησε. Αυτός ήταν ο Νίκος Οβέρτης, αλλά δεν το κατάλαβες. ο Νικολάκης Οβέρτης. Ναι. Πάρε και του λέω μπράβο και τι να σου πω, μένα ήτον. Ναι, ήτον μπράβο. Και ήταν. Μια χαρά, μπράβο, ήτον, δεν λέγεται. Ναι. Το ποσοστά μία φορά. Εσύ λοιπόν τώρα παρακολουθείς καθόλου τηλεόραση, να σου κάνω έτσι 10 ερωτήσεις. Παρακολούθησα τις τελευταίες δύο μέρες, βραδάκι από τις 9 μέχρι τις 12.30, έτσι για να δω τι παίζει. Τι γίνεται. Δηλαδή, εσάς δεν έχω αξιωθεί να σας δω ολόκληρη την εκπομπή. Έχω κάνει. Γιατί έχει το. Τι τους φέρνετε άμα δεν βλέπουν την εκπομπή μας. Είναι ωραίο. Ποια εκπομπή είδες το Σασμό, να σε πηγαίναμε στην Τζομπανάκη καλεσμένο. Γιατί, τα δηλαδή... πάντα είδα, τα πάντα είδα. Όχι, έκανα ζάπινγκ, εφιαλτικό ζάπινγκ, για να δω τι γίνεται και γίνεται. Εφιαλτικό είναι το ζάπινγκ εκείνες τις ώρες. Γίνεται, ρε, τι σου άρεσε, κάτι. Κοίτα, εντάξει, δεν πρόλαβα να αφοσιωθώ σε κάτι. Απλά είδα ότι υπάρχει πολλοί κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές. Πολύ νομίζω φέτος είναι από τις χρονιές που έχει πολύ περισσότερες εκπομπές. Και η μυθοπλασία. Ωραία. Παίζει μπάλα. Βέβαια. Πάρα πολλά reality, παύλα, talent show, χαμός. Κοίταξε να δεις τώρα, εσύ ας πούμε, το στυλ σου ποιο είναι. Είναι να δεις, θα καθίσεις να δεις serial ας πούμε. Serial όχι. Serial όχι, γιατί δεν πολύ βλέπω τηλεόραση. Δηλαδή ούτε στο Netflix δεν μπορώ να δω σειρές. Δεν μπορείς να είσαι εκεί πέρα. Όχι, λίγο δεν να μπορώ να είμαι τακτικός εκεί με το κουμπάκι με το που ανοίξω να ακολουθώ κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να υπάρχει ποικιλία. Τώρα εσύ είσαι παρουσιαστής πια. Έτσι. Μόνο είναι η ερώτησή μου, ναι, αφού έχω και τιμολόγιο που γράφει. Α, το έχεις. Εμένα μοντέλο λέει. Α, ακόμα θες μπορεί να μας τα αλλάξει. Τραγούδι. Έξοδα σούπερ μάρκετ μπορεί να περάσει μέσα. Δεν ξέρω τι περνάμε. Κάτι που κουβέρτες περάσαμε προχθές. Γιατί το μοντέλο κρυώνει την κουβέρτα. Αυτή τη τιμολογία το κάναμε, φίλε. Δεν μπορούμε να περάσουμε μισό έξοδο. Δεν περνάνε τίποτα στον παρουσιαστή. Τίποτα. Πες μου κάτι. Με το τραγούδι σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, κοίταξε. Αλλά στο έτσι του. Στο έτσι του, γιατί ήταν και ο τελευταίος 1,5 χρόνος, δεν ήταν για τραγούδι πουθενά. Όχι, το καταλαβαίνω. Οπότε με το Γιάννη τον Βαρδί που τα λέμε και πάμε και παίζουμε μαζί, αράξαμε λίγο και περιμένουμε να αλλάξει λίγο ο καιρός, να αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα και η ψυχολογία να αλλάξει. Η ψυχολογία πιστεύω σιγά σιγά με κάποιο τρόπο θα αλλάξει. Επειδή γίνονται σπάνια, με λίγα live, συζητάμε για αυτό το live και είναι λες και οργανώνουμε κάποια ληστεία σε τράπεζα. Τύπου ότι θα κλείσω εγώ ήχο, θα μιλήσω εγώ για αεροπορικά. Μίλαση με τον ηχολήπτη. Και την ίδια στιγμή είναι σαν να μην το πιστεύεις ότι θα γίνει. Ναι, ότι θα προλάβουμε να ανέβουμε στη σκηνή. Θα κάνουμε... γίνει τώρα να κάνουμε. Τι θα μας φάνε, θα μπουν μέσα. Σου έχει λείψει λίγο να πεις ένα. Πάρα πολύ μου έχει λείψει. Ναι. Τώρα θα παίξουμε, ρε φίλε, γι' αυτό είμαστε εδώ, ρε φίλε. Ήρθε η ώρα. Σε καταλαβαίνεις. Ναι. Τώρα κοίτα, εδώ πέρα γιατί εμείς... πας, έτσι, είναι το τραγουδιστικό σου, εσύ. Όχι, ρουφάω την κοιλιά. Πιο ψηλά το μικρόφωνο του Λιάνου, δεν μ' αρέσει αυτή η διαφορά. Δεν είναι πιο ψηλός από μένα τόσο. Είναι. Άκου τώρα. Κάτι από κάπου. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Το οποίο. Έλα. Κάτσε να βάλω το μικρόφωνο. Το οποίο παιχνίδι αυτό. Α, να μιλάμε εδώ, έχει από εδώ. Οπότε για να το πει δεν πειράζει. Ωραία, το παιχνίδι αυτό. Μπράβο, σα τι ωραία. Είναι ένα παιχνίδι που είδαμε στο εξωτερικό φυσικά. Τες τι ωραία ακούγεται. Σ' αρέσει. Οπότε λοιπόν, εμείς τώρα αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα, η μπαντάρα που έχουμε, η Αλκατράς! Για σένα. Οπότε εδώ πέρα τώρα, εμείς εδώ πέρα έχουμε απέναντί μας, βλέπουμε τους στίχους, ο καθένας τραγουδίσει από ένα τραγούδι. Κάποια στιγμή οι στίχοι σταματάνε και θα πρέπει να συνεχίσουμε από μόνοι μας τους στίχους. Άμα δεν βρεις το σωστό το στίχο, από κάτω από το μικρόφωνο σου αυτό το τσούνι, αυτό το μαύρο τσούνι, βαράει ρεύμα, όχι. Κοντά είμαστε βέβαια. Αυτό πετάει νερό. Ψεκάζει. Εξού και σου βάλαμε αυτά τα υπέροχα γυαλιά που σου πηγαίνουν πολύ κράτα και για το live. Ξερετικά. Και σου βάλαμε και το παπηγιόν, δεν κατάλαβα το λόγο. Αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσεις πρώτος γιατί είσαι ο καλεσμένος. Το λένε ταυτόχρονα. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι. Okay. Οπότε λοιπόν η κοπέλα. Γιώργο μου, παρακαλώ. Τι σου έλαχε για πρώτο τραγούδι. Τι μου έλαχε. Θα πεις το ζυγκολό της Έλενας Μαπαρίζου. Μπράβο. Πολύ ωραίο τραγούδι και φάτο. Και ωραία δουλειά. Τρία. Δύο. Το βλάκα. Ένα. Τι λες, θα βρέξει, πες το. Πώς μπαίνει. Μια εδώ, μια εκεί, στην αγκαλιά σου βράδια, ξένα καδιά. Μα θα δεις, θα καείς, κουσάμε πόγκ, τίγι, τάγκα, πόγκ, τίγι, τίγι. Τι τροπή, τι τροπή, αφελές σαν κόρη, χωρίς love story, ναι, ναι, αν πας. Να ξαναπείς, το πίπτυ, να πιω, ξαναπώ, δεν το ξέρω, ρε. Αυτές που σ' αγαπούν,
έρωτα. Πουλός τα λίγη ουρανό. Ούψ το λένε γαλλικά σύγκολο. Όνειρα μου λες αγκαλιά και μυαλό. Να σε θέλω, ας το πια σύγκολο. Συνέχισε. Έλα, πλάς! Φάζηκε και... Στη μύτη μου πήγε. Έχει δεύτερο ρεφρένε. Χριστιαν, αυτό νόμιζε ότι τα είχαμε όλα γραμμένα. Όχι, εκεί που στα. Εκεί, ναι. Πολύ εντάξει. Δυνατό, πολύ δυνατό. Αυτό δεν ψεκάζει, αυτό βγάζει μικρό τέτοιο. Πω από αυτό. Το πλαστικό μπράβο, καλαμάκι που το βρήκατε. Ωραία. Είναι το καλαμάκι από τον πρωινό σου καφέ. Ψάχνω τρεις μήνες. Έλα. Ωραία, λίγο. Πολύ καλά τα πήγε. Καλά ήταν. Τηλεοπτικά ήταν τέλειο. Θέλαμε να σε βρέξω. Ήταν πολύ ψηλά. Ο τόνος μου. Ωραία, για να δούμε τώρα. Έλα, Νίκο, σειρά σου λοιπόν. Εγώ σε τι τόνο. Στον τόνο τον καλό. Τέρμα τα ψέματα, Νικόλα, Αλκατράς. Α, δισκογραφία. Τέρμα τα ψέματα, αφού το ξέρεις πως σε θέλω και με θες. Τέρμα τα ψέματα, κάθε φορά που σε αγγίζω πάντα και σπότια τα βλέμματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσει η καρδιά και τα υπόλοιπα τα λέμε με φιλιά. Τέρμα τα ψέματα. Ρίχτου! Όχι, δεν το θυμάμαι, το ρυθμό. Ρίχτου! Το ρυθμό δεν θέλω. Ξημερώνει πάλι κι όμως λείπεις και ευχαριστώ δεν είσαι εδώ. Τι να κάνω πες μου να μπορέσω λίγο να σε δω. Κι όλα γρήγορα πηγαίνουν σαν να βιάζεται ο χρόνος. Όλα στην εικόνα σου κάνει, σαν να κάνει τόσο. Αστρονόμος, ρίχτου! Να σου πω. Αρχικά είναι πάρα πολύ ώρα αυτό που λέμε, ρε παιδιά. Ναι, φίλε, γιατί να δεν κουράσουμε στο σχολείο. Γιατί εσύ κουράστηκες καθόλου. Για μένα λέω που έκανα εκπομπή ζωντανή. Εσύ ο Καμαρίνη καθόσουν. Δεν πειράζει. Οπότε είμαστε μια χαρά, ένα-ένα κερδίζω. Πίνετε αυτό. Πίνετε γιατί. Ήπια καφέ πριν. Γιώργο μου, θα μην το πίνει αυτό. Όχι, γιατί ωραίο είναι. Είχα στεγνώσει. Δεν βλέπω πρεμιέρα survival. Δεν σου το είπαμε. Με τσίγκε. Θα δούμε τώρα. Δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει. Τέλειο, υγεία. Πάμε Γιώργο, τα λαϊκά, τα λαϊκά! Πολύ μεγάλα τα έχετε. Τα πιο ωραία λαϊκά, σε σπίτια με μοσαϊκά, τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο κύψο, γιώρο φύγε τα τακούνια μου καρπή και από την πρώτη τη στροφή το στόμα εγώ το καλατρέψει. Πολύ δυνατός. Κορίτσια, γόρια σε ένα χώρο και τα πιστήκια μες στο πόρ, η γέρη στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με μπλουτζίν Αμερικής μια εφηβεία πηγής που γίνεται 40. Δεν γίνανε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρονιά. Έρωτα μου τώρα, πληγωμένε μαϊτές στα χιά είμαστε στου χρόνου τα λονιά. Τα πιο ωραία σαπάτια. Έλα μη κλαις, μη μου κλαις, με πέθανε. Ρε παιδιά, μπράβο. Ναι. Να σου πω κάτι, Στέλιο, σένα ρωτά. Ρε παιδιά, αυτό που το είδαμε στο εξωτερικό αφού το κλέψαμε, αυτό ψέκαζε, αυτό είναι θα πάει στο Φάριγκα. Έφτασε... Δεν είναι έχετε κι άλλο χρόνο. Έφτασε παραγκεφαλίδα αυτό. Αυτόν τον έχετε τελειώσει, έχει γίνει... Εντάξει, έχετε κι άλλο να πούμε κι άλλο ή όχι. Ναι, άλλο ένα, Νικόλα, εσύ. Θα πεις, γύρνα, ναι. Μέχρι το τέλος του κόσμου, αυτό θέλω. Μέχρι το τέλος του κόσμου της Αγγελικής. Ναι. Είναι κοντά. Έλα. Ωραία. Αυτό θα πω, έλα. Άρα κερδίζω. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε πάμε όλοι να δούμε τα χέρια ψηλά. Έλα να ανεβαίνουμε. Έλα, έλα. Πάμε. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να κάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μη πετάνε για πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Έλα η Θεσσαλονίκη, τα τρίκαλα! Κέρδισα! Κέρδισα! Νίκησε ο Νίκος, Γιώργος, συγγνώμη! Έτσι κι αλλιώς, αυτά τα παιχνίδια είναι μόνο για να κερδίζω εγώ. Και να το μάθει ο επόμενος καλεσμένος. Πόσο όμως βάφτηκες, τόσο δεν πέρασε ούτε μέσα ο πόρος, ε. Μιλάμε για... Πώς γίνεται, ρε. Πόρος. Κοίταξε τώρα, Γιώργο μου. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αχα. Αύριο έχετε πρεμιέρα. Πρεμιέρα στις 9 η ώρα στο Sky. 9 έχετε. Ναι, The Voice of Greece. The Voice of Greece. Ναι. Ποια σεζόν, 25η. Sixth season, episode 1. Episode 1. Λοιπόν, εδώ πέρα που καταλαβαίνει το Sky φροντίζει και για τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο, λοιπόν, αυτό είναι η πρεμιέρα στις 9 η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν καταλαβαίνω. Να κλείσουμε λίγο έτσι σχηματιστά. Δεν είναι τυχαίο που είναι αυτοί οι άνθρωποι στο Sky. Δηλαδή κάπως μας επιλέγουν κι αυτοί. Ο Γιώργος Ολιανός ήταν κοντά στο παρελθόν. Μην φεύγει, θα. Έλα εδώ κοντά, έλα. Να κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο πούσουκ. Πολύ ωραία. Άκου τώρα, λέω πάντα το πρόγραμμα του Sky. Ναι. Το ξέρεις να το πεις εσύ. Σαββατοκύριακο με τίποτα. Γκουντάλα θυμάμαι το πρωί. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί κάτι ξανά ψήνεται. Μετά είναι. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Μια πολύ άλλη ιστορία. Ο Αλή Μπαμπά. Αυτός, ναι. Είναι πολύ αληθινή. Είναι. Αληθινή περνάει χάλια ο γιατρός. Ούτε κάνει πονεύρωση. Μετά έχουμε ένα. Μετά έχουμε δελτίο της Ουσία Κοσιόνη. Και μετά Big Brother. Yeah, Big Brother. Live, live, live. Live, 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 live. Τι θα ήταν, live. Dead. Live. Και από αύριο από το πρωί έχει κουντάρα κάκαβα μέχρι να πάμε λιανό. Να είναι καλά. Να είναι καλά όλοι, παιδιά. Όλοι χωράμε. Να είστε καλά. Τα λέμε εδώ πέρα τη Δευτέρα στις 3. Γιατί. Γιατί παρέα! Είστε καλύτεροι παρέα.